Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Ναι. Ναι, καλημέρα, τη Ρεγκίνα παρακαλώ. Κοιμάται. Ναι, τι να κάνω εγώ τώρα, 95,2 άνθρωποι ζει, καταρχήν να χαίρεστε τη Ρεγκίνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μας έβαλε ο Κώστας ο μπαμπάς να της τηλεφωνήσουμε να της πούμε χρόνια πολλά. Θα την ξυπνήσετε ή όχι, ό,τι θέλετε, δεν έχω πρόβλημα. Ναι, αμέ, μισό λεπτό. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να είσαι υπομονετικός. Μα τηλεφωνούν οι ραδιοφωνικές αρχές. Έχει. Δεν μπορεί να. Μου είσαι αρχή. Είσαι. Τι είμαι. Αρχή. Μέχρι εκεί όμως. Δεν προσθέτω με τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ωραία. Έλα τώρα, θα βγει το μικρό παιδί. Σκάστε. Ναι, Ρεγκίνα. Καλημέρα, Ρεγκινάκο. Happy birthday. Σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Ναι. Ρεγκίνα, ξύπνα. Πάρα πολύ. Μου λέει ο μπαμπάς ότι λέει μας ακούς καθημερινά. Είναι έτσι η Ρεγκίνα ή μου λέει ψέματα? Ναι. Εντάξει Ρεγκινούλα μου, χρόνια πολλά, να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε όταν θα γίνεις 30. Τι γλυκό. Black Friday στο Pornhub. Προσφορά για μερακλίδες. Δηλαδή πόσο τσεκαθώ? Τότε δεν είναι. Το Pornhub κάνει και φέτος τη μεγάλη προσφορά. Δίνει μια εφόρου ζωής. Εφόρου ζωής. Όχι για ένα χρόνο. Αχ, να είναι καλά. Εφόρου ζωής premium συνδρομή με αρχική τιμή μόνο $200. Για όλη τη ζωή, όχι για ένα μήνα. Τι σημαίνει αυτό? Όποιος προλάβει την προσφορά αυτή θα μπορεί να απολαμβάνει για όσο ζει πάνω από 500.000 premium videos, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε όποιον μπαίνει δωρεάν. Α, πάω να προλάβω. Τι θα τα κάνει τόσα? Άρα αντί για τις ενοχλητικές διαφημίσεις που κόβουν τον ιρμό. Δεν θέλω να με κόψει κανείς. Θα έχουν HD, 4K και VR περιεχόμενο για τις πολύ προσωπικές στιγμές του. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη! Μην βιάζει. Έλα εδώ. Μιλώντας σχετικά, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, ο Corey Price, είπε: η εφόρου ζωής premium συνδρομή στο Pornhub εγγυάται ότι ο χρόνος θα τελειώσει ευχάριστα. Αχ, τι να είναι καλά ο Corey! Πες του και μια καλημέρα από μένα. Καλημέρα, Corey! Αργά. Μάλιστα. Αν το καταλάβεις, εμένα μου πεις. Ω, καλά. Δεν γίνεται. Μήπως είναι το Umbrella? Εντάξει. Σε ανόητος. Λοιπόν, μιλώντας για τον Μαραντόνα που τον χάσαμε, ακούστε τι έγινε. Όλη η Αυστραλία χθες. Αυστραλία, ζω. Ναι, τι έγινε. Αούα, καγκουρό. Πενθούσαν χθες την Μαντόνα λόγω autocorrect. Αχ, τι έγινε, κατοκύλωνε. Το Twitter σε μια ολόκληρη ήπειρο, την Αυστραλία βεβαίως, εκεί μόνο είδε, πλημμύρισε από μηνύματα πένθους για την pop star Μαντόνα. Για μία ακόμα φορά τα social media έκαναν το θαύμα τους. Από ένα λάθος πληκτρολόγησης λόγω βιασύνης, το οποίο ανέλαβε να διορθώσει το autocorrect του υπολογιστή, ο Μαραντόνα έγινε Μαντόνα. Απαπα. Το hashtag Μαντόνα εκτοξεύτηκε στο νούμερο 1. Τι λέτε, ρε παιδιά. Χιλιάδες φαν της Αμερικανίδας τραγουδίστριας πενθούσαν διαδικτυακά για τουλάχιστον μία ώρα μέχρι να μπουν τα πράγματα στη θέση τους και να πάρει τη σκητάλη του πένθους ο Ντιεγκίτο. Ριπ Μαντόνα. Ναι, ριπ. Είναι η ώρα της, τι να κάνω, του εκπαιδευτικού ραδιοφώνου. Α, μάλιστα, ωραία. Δεν μπορώ να τα αποφύγω. 10 πράγματα, Μαρία, που δεν γνώριζες για το ανδρικό. Μόνο το 5% των ανδρών έχει μεγαλύτερο από 16 εκατοστά. Πολύ μικρό ποσοστό. Πολύ μικρό ποσοστό, παιδιά. Δεν φταίμε εμείς, τι να κάνουμε. Α, είστε μέσα σας, ναι, οκ, είστε στο 5, ναι. Το 45% των ανδρών θα ήθελε να είχε μεγαλύτερο. Θέλουμε. Το 45%, ναι, μισή σχεδόν, είναι μεγάλο, παιδί, το ποσοστό. Ναι, τι να κάνουμε, έτσι, δεν πατάχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Μικρό βέβαια, ναι. Θεωρείται αυτό που σε έξαλλη κατάσταση δεν ξεπερνάει τα 7,5 εκατοστά. Α, σε έξαλλη δεν. Πού είναι? 7,5 είναι τόσο. Σαν μπρελόκ. Είναι μικρό, ρε. Μην βάζετε τέτοια επίθετα. Παιδιά, μην δημιουργείτε τώρα θέμα. Γι' αυτό να ξέρει, αν έχει τόσο λεπτά και κάθε φορά που κάνετε έρωτα με τη φίλη σου γελάει, δεν είναι ότι γελάει από το μήκο, είναι γιατί γαργαλιέται. Σωστά, ναι. Τη γαργαλά, δεν. Ωραία, το 85% των γυναικών παρόλα αυτά είναι ευχαριστημένες με το συντρόφου τους, που θα πεις θέλει το δίαιτε. Δεν υπάρχει απόδειξη ότι συνδέεται το μέγεθος του με το μέγεθος της πατούσας. Δεν υφίσταται. Λάθος. Και επειδή βρισκόμαστε σε κατάσταση The Crown, που το βλέπει ο νοσοκόμος και είναι νούμερο 1. Ναι. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι χρήστες αναζήτησαν 3 εκατομμύρια φορές δύο από τους πιο θεμελιώδης νέους χαρακτήρες της τέταρτης σεζόν. Λοιπόν, την πρωθυπουργό Μάργαρετ Θάτσερ, την οποία την έπαιξε η Γκίλιαν Άντερσον, και την πριγκίψα Νταϊάννα, που έπαιξε η Έμα Κόριν.
Οι σελίδες τους ήταν δύο από αυτές που δέχτηκαν τις περισσότερες επισκέψεις στον ιστότοπο. Ναι. Η φιγούρα που συγκέντρωσε την μεγαλύτερη προσοχή των χρηστών, όπως αναφέρεται στο The Tatler, ήταν ο Μάικλ Φάγκαν, ο εισβολέας του Buckingham, του οποίου η ιστορία διαδραματίζεται στο επεισόδιο 5. Α, ναι, ναι, το είδαμε. Αλήθεια. Μπουκάρισε δύο φορές. Ναι, τη μία δεν και τη δεύτερη τη βρήκε. Έκασε δίπλα στο κρεβάτι και μιλάγανε με τη Βασίλισσα, βέβαια. Αλήθεια. Έχοντας συμβεί τα γεγονότα 20 χρόνια πριν, είναι γεγονός ότι πολλοί μπορεί να τα είχαν ξεχάσει και θέλησαν να φρεσκάνουν τη μνήμη τους. Το επεισόδιο για τον Φάγκαν, ο οποίος εισέβαλε στα ανάκτορα του Buckingham δύο φορές, οδήγησε στην απίστευτη αύξηση του 78.000% των ημερήσεων επισκέψεων στη σελίδα. Τι λέτε, παιδιά. Ναι, να δω πώς θα τολμήσει ο άλλος. Εάν πάρει τη Βασιλεία. Ναι. Να βάλει Βασίλισσα την Καμίλα. Όπα! Πρέπει να το σκεφτεί, γιατί θα βγει ο κόσμος στους δρόμους. Ποια είναι η λίστα, ελάτε παρακαλώ, προσέξτε με λιγάκι, γιατί είναι για το γραφείο και για το σπίτι, με τα χειρότερα passwords του 2020. Για πες. Αν έχετε κάποιο από αυτό που θα δείτε τώρα, που θα σας πω πιο κάτω, είναι πιο εύκολο για τους hacker, είστε 1 με 2 δευτερόλεπτα. Αλήθεια, να το χακάρουν. Αίσθηση προκαλεί πως στην πρώτη θέση παγκοσμίως βρίσκεται το password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Παιδιά, ναι, δηλαδή. Που υπάρχει σε 2,5 εκατομμύρια λογαριασμούς. Και απαιτείται μόλις 1 δευτερόλεπτο για να το σπάσουν οι hackers. Τέλεια. Ακολουθεί το 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ναι. Επίσης η λέξη picture 1. Picture 1, ναι. Okay. Επίσης η ίδια η λέξη password. Ναι. Α, βάζουμε την ίδια λέξη. Ναι. Και επίσης το 1, 1, 1, 1, 1, 1. Τέλεια, καταπληκτικά. Α, καλά, εντάξει. Το αλλάζουμε αυτό. Ναι. Γρήγορα. Ποιο είναι το ποτό που λειτουργεί ευεργετικά στη σεξουαλική ζωή των ανδρών? Ποιο? Αν η μπύρα καταναλώνεται συνετά και με μέτρο μεγάλε, μπορεί να αποδειχθεί ακόμα και ευεργετική για τη σεξουαλική ζωή των ανδρών. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η μπύρα, λέει, φαίνεται πως σε μέτριες ποσότητες προσφέρει διάφορα ωφέλη. Αλήθεια. Τόνωση της λίμπιντο. Οι σκούρες μπύρες περιέχουν σημαντικές ποσότητες σιδήρου, συστατικό που διευκολύνει τη ροή του αίματος προς τα κάτω, ναι, και επομένως συμβάλλει στην καλή και διαρκή. Σίγματα Ε, ναι, ναι, σίγμα ήτα. Πάρα πολύ ωραία. Μεγαλύτερες αντοχές. Σύμφωνα με μελέτη, η παγωμένη μπύρα βελτιώνει τις σεξουαλικές αντοχές του άντρα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως το 1 τρίτο των ανδρών συμμετεχόντων που κατανάλωσαν μέτριες ποσότητες κρύας μπύρας αντιμετώπισαν μικρότερο κίνδυνο καρδιακής νόσου. Τι λέτε, παιδιά! Υποτίθεται ότι το κρασί, το κόκκινο, βοηθάει προς τα εκεί, αλλά πάση περιπτώσει. Άρα είμαστε στην μπύρα. Περισσότερη ενέργεια. Η μπύρα περιέχει προβιωτικά και βιταμίνες του συγκρότηματος B, Β, οπότε δεν επιβαρύνει το στομάχι και δεν προκαλεί νοθρότητα στην περίπτωση που ο άντρας θελήσει να κάνει. Παιδιά! Κατάλαβα. Μάλιστα, μπυρίτσα. Μπυρίτσα. Παγωμένη και μαύρη. Οπωσδήποτε. Μαύρη είναι η νύχτα στα βουνά. Μαύρη. Μαύρη και στα λαγκάδια. Είναι δυνατόν? Τι γίνεται εάν ένας άνδρας κάνει έτσι τεστ εγκυμοσύνης και βγει θετικό? Πώς γίνεται να βγει και θετικό και τι γίνεται γενικά? Οι άντρες μερικές φορές κάνουν περίεργα πλακάκια στο μπάνιο. Όταν ένας τύπος βρήκε στο μπάνιο ένα χρησιμοποιητό τεστ εγκυμοσύνης της πρώην του, σκέφτηκε, δεν το κάνω. Να το κάνει, ρε παιδιά. Τσουρ και βγήκε θετικό. Την παράξενη αυτή ιστορία ποστάρισε ένας χρήστης της ιστοσελίδας Reddit, καθώς του φάνηκε πάρα πολύ αστεία, ενώ αποφάσισε να πάρει και τη γνώμη του γιατρού. Γιατρέ μου, ξέρετε, για χαβαλέ. Ο γιατρός του είπε ότι όταν ένας άνδρας κάνει τεστ εγκυμοσύνης και αυτό βγει θετικό, τότε έχει ένα πρόβλημα. Όχι στο κυρίω, στα δύο βοηθητικά. Α, ναι, έχει πρόβλημα εκεί. Το τεστ εγκυμοσύνης είναι κατασκευασμένο. Τα τεστ αυτά είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να ανιχνεύουν την αυξημένη ποσότητα μια συγκεκριμένη ορμόνη. Αν αυτή η ορμόνη εμφανίζεται αυξημένη στον άνδρα, τότε έχει πρόβλημα εκεί στα. Στα? Όχι στο κυρίω, στα άλλα δύο. Α, στα άλλα δύο, να το κοιτάξει. Μάλιστα. Μην το αφήσει 9 μήνες. Ο Φάγκελος, μπορώ να έχω τη γραμμή 9. Γραμμή 9. Καλημέρα, είμαι ο Χιλιάς. Πώς ήταν η θέη του Ολύμπου? 12. Βεβαίως. Τι είναι το τσόκαρο? Παπούτσι. Σωστό. Θα μπορούσε να, αν μου έλεγες και μια φίλη μου, θα το δεχόμουν. Μετά τον νηπιαγωγείο, τι τάξη πηγαίνει ένα παιδί? Πρώτο δημοτικού. Βεβαίως. Να σου δώσω 300 ευρώ για να μην δυσκολεύομαι. Όχι, όχι, 400. 400. Για να μην μπει στο φάκελο. Απ' την αρχή στα βαθιά. Λέω να προχωρήσει λίγο, να δοκιμάσει το φάκελο. Μάλιστα. Ένα τριήμερο ταξίδι να πας μόνος σου, φίλος σου, φίλη σου, να πάρεις ό,τι θέλεις. Στην Αράχοβα. Όποτε θέλεις το Αχιλλέα το χρησιμοποιείς. Και το 2021. Και το 2021. Κανένα πρόβλημα, μη σε απασχολεί. Δεν λέω αστικό, δεν λέω, αλλά. Ωραία, το να, σου δώσω, το να σου δώσω και 200 ευρώ μαζί με αυτό. Ώστε... Α, ωραία. Όχι, στο φάκελο. Θέλει το φάκελο.
Αχιλλέα, ο φάκελος μέσα έχει 200 ευρώ. Τέλεια. Πολύ ωραία. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.